Κάνουμε λοιπόν μια αρχή, μια νέα αρχή και τιμάμε τους συναδέλφους που ήταν στις επάλξεις του επαγγέλματος πριν από 60 χρόνια, τους βετεράνους του αθλητικού τύπου και εκλεκτούς συναδέλφους. Το αθλητικό ρεπορτάζ εκείνη την εποχή ήταν σχολείο για τη δημοσιογραφία. Ήταν παραμελημένο, μπορεί να πει κάποιος ρεπορτάζ, που όμως από εκεί θα ξεκινούσε ένας νέος δημοσιογράφος για να μάθει τα μυστικά του επαγγέλματος και στη συνέχεια να μεταπηδήσει σε άλλο ρεπορτάζ που πιθανόν να τον ενδιέφερε περισσότερο. Οι σημερινοί τιμόμενοι υπηρέτησαν με ζήλο το αθλητικό ρεπορτάζ και είναι αυτοί που το ανέδειξαν με την πένα τους, αλλά και την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων με μοναδικό τρόπο. Έφεραν με αυτόν τον τρόπο τον αθλητισμό κοντά στον Έλληνα, μέσα στο σπίτι του, ο οποίος ενημερώθηκε για πλήθος αθλητικών γεγονότων, αλλά και σπορ αγνώστων στο ευρύ κοινό. Νιώθω δέος, πραγματικά νιώθω δέος και τιμή που είμαι εδώ. Εδώ είναι η ζωντανή ιστορία της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας, του αθλητισμού. Το δείχνει άλλος όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ στην αίθουσα, το δείχνουν οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού που είναι εδώ. Πραγματικά νιώθω δέος και τιμή και τυχερός που ζω αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση με την οποία η Ένωση Συντακτών αποδεικνύει το αυτονόητο, βάζει πολύ ψηλά εκεί που το αρμόζει το αθλητικό ρεπορτάζ και την αθλητική δημοσιογραφία. Θεωρώ πως είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, διότι τιμούμε τους πρωτοπόρους του αθλητικού ρεπορτάζ, τις βάσεις όλων των ρεπορτάζ, τις μεγαλύτερες σχολές δημοσιογραφίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτούς που σε δύσκολα χρόνια, το 50 και το 60, σήκωσαν ψηλά την αθλητική δημοσιογραφία και το αθλητικό ρεπορτάζ και άνοιξαν όχι απλά δρόμους, αλλά λεωφόρους για τις επόμενες γενιές αθλητικών συντακτών, οι οποίες τους οφείλουμε πολλά. Τους οφείλουμε πάρα πολλά και είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έπραξαν. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 5 δημοσιογράφους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, οι οποίοι ήταν κοντά μου στα πρώτα βήματα που έκανα στη δημοσιογραφία το 1952. Οφείλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί που βρίσκονται μακριά και που θα πάμε όλοι μας κάποτε. Τον εκδότη της αθλητικής ηχούς, το Σέμπο, το διευθυντή της αθλητικής ηχούς, τον Πάνο το Μακρύδη, και τον Σπορίδη, ο οποίος, το Ηλία Σπορίδης, έκανε ρεπορτάζ εξωτερικό και ήταν ο δάσκαλός μου. Αυτό ξεκίνησε το 1952. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εξαετία 54-60, όταν ζούσα στο Παρίσι και σπούδαζα στη σχολή της Λεκύπ. Δάσκαλοι μου ήταν ο Γκαμπριέλ Ανώ, γνωστός γιατί ήταν ο πατέρας του κυπέλλου πρωταθλητών Ευρώπης και μετά Champions League, και ο Ζαν Κορνιού. Έφυγαν και αυτοί από τη ζωή. Και τέλος, οφείλω ένα ευχαριστώ σε δύο πρόσωπα που ήταν κοντά μου, δίπλα μου και με βοήθησαν στο ξεκίνημά μου στην τηλεόραση το 1966, το Μάριο του 66, πήγα στην ΕΡΤ, τον Μιχάλη τον Γιαννακάκο και τον Κώστα τον Σισμένη. Σε αυτά τα 7 πρόσωπα οφείλω πάρα πολλά και τους ευχαριστώ και που βρίσκονται.